Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε τα νοήματα των 11 εωθηνών Ευαγγελίων. Πάντα με συνοδοιπόρο τον Κύριο Σκόντρα. Είναι αλήθεια, το πούμε και σήμερα αδελφοί μου, ότι δεν πηγαίνουμε από την πρώτη καμπάνα στην Εκκλησία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου, τον εξάψαλμο που υπενθυμίζει τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, τα αναστάσιμα τροπάρια, τα αναστάσιμα ευλογητάρια, και να ακούσουμε το Εθνό Ευαγγέλιο. Τα Εθνά Ευαγγέλια αναφέρονται στις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αφού αναγνωστεί το Άγιον Ευαγγέλιο εντός του Ιερού, στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης, εν συνεχεία ο ιερεύς λαμβάνει το Άγιον Ευαγγέλιο με φόβο και τρόμο. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Τι είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου? Η δασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κρατώντας το Άγιον Ευαγγέλιο, καλύπτοντας και το πρόσωπό του μάλιστα ο ιερεύς, για να φέρεται μόνον ο Χριστός, μόνο το Ευαγγέλιο, και μάλιστα το κρατά με το φελόνιον από απόλυτον σεβασμό, οι πιστοί ασπάζονται το Άγιον Ευαγγέλιο και τη χείρα του ιερέως που κρατά το Άγιον Ευαγγέλιο. Και λαμβάνουμε ευλογία εκ του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού, και πλημμυρίζει η καρδιά μας, η ύπαρξή μας, από το γεγονός το ανεπανάληπτο της ανθρωπίνης ιστορίας, που είναι, αδελφοί μου, η Ανάσταση του Κυρίου μας, που είναι η βάση της πίστεώς μας, που είναι το κέντρο της λειτουργικής μας ζωής. Συνοδοιπόρος και σήμερα ο κύριος Σκόντρας, τον οποίον εκ προημίου ευχαριστώ από καρδίας δια τους κόπους του. Κύριε Σκόντρα. Και πάλι θεοφιλέστατε, θερμά σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία και την ευλογία που μας δίνετε. Τα όσα αρία είπατε δείχνουν κάτι. Αυτό που είπε ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος γιορτάζει 15 Ιουνίου. Η άγνοια των γραφών σημαίνει άγνοια του Χριστού. Γι' αυτό ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το μελετούμε, εντρυφούμε στο Ευαγγέλιο και τι βλέπουμε? Ότι ο λόγος με μικρό το λάμδα γίνεται λόγος με το λάμδα κεφαλαίο. Και όταν μπαίνει ο λόγος με το λάμδα μικρό μέσα μας, μπαίνει μαζί και ο λόγος με το λάμδα κεφαλαίο. Δηλαδή ανοίγουμε το Ευαγγέλιο γιατί θέλουμε να ανοίξει η καρδιά μας και να ενθρονιστεί μέσα μας ο Κύριος, ο λόγος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Άρα, κύριε Σκόντα, το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, η αιτία όλων των δεινών, όλων των κακών, είναι η άγνοια των Αγίων Γραφών. Για τον λόγο αυτό να επιμένουμε να βάλουμε στο ημερήσιο πρόγραμμά μας έστω τη μελέτη ενός κεφαλαίου από την Αγία Γραφή, αδελφοί μου. Όπως βάλαμε τους χαιρετισμούς και χαίρεται και φρένεται η καρδιά μας, η ψυχή μας, όπως βάλαμε την Ιερά Παράκληση στο πρόγραμμά μας, έτσι να βάλουμε και τη μελέτη ενός κεφαλαίου από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι η Αγία Γραφή όχι απλώς μας εμπλουτίζει τις γνώσεις μας, τις πνευματικές και τις εκκλησιαστικές και τις θρησκευτικές, αλλά μας βοηθεί να ανανύψουμε, να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, προς τα που πορευόμαστε. Και αυτή την άγνοια των γραφών εκμεταλλεύονται οι πλανεμένοι, οι αιρετικοί, οι κακόδοξοι, οι λύκοι, όπως πολλάκις έχει τονιστεί. Οι κακόδοξοι και οι αιρετικοί είναι οι λύκοι, οι οποίοι θέλουν να κατασπαράξουν την πείμνη του Χριστού, αδελφοί μου. Και ξέρετε, κύριε Σκόντρα, καθημερινά συναντώ νέα πρόσωπα τα οποία παρεσύρθησαν από πλάνες, από κακοδοξίες, από γιόγκηδες, από γκουρού, από διάφορες φιλοσοφίες που στην ουσία πολεμούν την πίστη τη χριστιανική. Γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω και να τονίζω και να υπογραμμίζω ότι μία είναι η Εκκλησία, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία.
Η Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως, ιδρυθήσα υπό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μία είναι η Αγιωτόκος Εκκλησία, ταμιούχος της Θείας Χάριτος, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έξω από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει πλάνη και κακοδοξία και η αίρεση. Υπάρχει αυτή η θολούρα. Δεν υπάρχει αυτή η γνησιότητα, αδελφοί μου, της πίστεως, που υπάρχει στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία. Και πολύ λυπάμαι, πολύ θλίβομαι, πολύ πονώ, βλέποντας νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσα, να έχουν, κύριε Σκόντρα μου και αδελφοί μου, από προσανατολιστή. Πρε παιδιά μου, λέω, τι αναζητήσατε σε αυτές τις φιλοσοφίες και σε αυτές τις θεωρίες, τι αναζητήσατε, όταν εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε τον ασκητισμό, έχουμε την ιερά προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν. Έχουμε τους ασκητικούς αγώνας, που μέσω των ασκητικών αγώνων υποτάσσουμε το θέλημα της σαρκώσης στο πνεύμα. Έχουμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, που είναι χρυσάφι, που είναι το ίδωρ το ζών, που νοηματίζει τη ζωή μας. Να μην έχουμε στη βιβλιοθήκη απλώς την Καινή Διαθήκη, αλλά να την κάνουμε καθημερινό μας, καθημερινή μας μελέτη. Θέλετε να περάσουμε στο κείμενο? Ναι, ένα σπουδαίο κείμενο σήμερα είναι το 5ο Αθηνό Ευαγγέλιο, το οποίο αναφέρεται στην πορεία δύο μαθητών προς Εμαούς. Και θα δούμε, Θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, πότε μία συνάντηση είναι επιτυχημένη με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός κάνει το βήμα και μας εγγίζει. Αν και εμείς κάνουμε το βήμα να τον αγγίξουμε, τότε λοιπόν δημιουργείται μέσα μας αυτό που λέμε μία θερμότητα, μία αγάπη, ένας φωτισμός, ακριβώς όπως έγινε με τους δύο μαθητές προς Εμαούς. Λέτε πολύ συχνά την πορεία προς τη Δαμασκό, που έφερε τη μετάνοια στον Απόστολο Παύλο. Εδώ έχουμε μια άλλη πορεία, η οποία τι έφερε? Την αγαλίαση στην ψυχή των μαθητών, ότι μπροστά τους είχαν και τόση ώρα είχαν και συζητούσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πάντοτε, κύριε Σκόνδρα και αδελφοί μου, πάντα το πρώτο βήμα το κάνει αυτός ο οποίος θυσιάστηκε για μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας περιμένει να του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Ο Κύριος τι λέγει? Ιδού έστικα επί την θύρα σου και κρούω. Το πόμολο δεν είναι απ' έξω, είναι από μέσα. Γιατί είναι από μέσα? Τι σέβεται ο Κύριος? Το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Γι' αυτό εμείς είμαστε το πρόβλημα και εμείς είμαστε υπεύθυνοι των πραξιών μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό να μάθουμε να κάνουμε καλή χρήση του αυτεξουσίου και της ελευθερίας, προσόντα τα οποία έχει μόνο ο άνθρωπος. Ο Κύριος κάνει το πρώτο, το ουσιαστικό, το σημαντικό βήμα και λέει δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Τώρα εξαρτάται κατά πόσον εμείς θα ανταποκριθούμε να πάμε κοντά στον Κύριο, να πάρει το βάρος των αμαρτιών μας, να νοηματιστεί η ζωή μας. Λέγαμε την άλλη φορά και επαληθεύεται τέλεια, πλήρως και τελείως με τους δύο μαθητές. Εάν κάνουμε εμείς την κίνηση προς τον Χριστό, κάνει και ο Χριστός την κίνηση προς εμάς και τι δημιουργείται? Η συγκίνηση. Και θα δούμε σήμερα πράγματι ότι οι δύο μαθητές ένιωσαν συγκίνηση. Είναι η καρδιά αυτών, λέει, η καρδιά αυτών καιωμένη. Δηλαδή θερμονωμένη, μια αγαλίαση, μια ευφροσύνη την οποία έδωσε η παρουσία του Χριστού. Αυτό που ακούμε καθημερινά από τους πιστούς, δεν μπορώ να βρω σε κανέναν χώρο γαλήνη, σε κανέναν χώρο ηρεμία πουθενά. Πού τη βρίσκεις? Τη βρίσκω, λέει, λίγες ώρες στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, στον Εσπερινό, στον Όθο, στην Παράκληση. Εκεί, λέει, γαλινεύει η ψυχή μου. Και τι έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, φιλόσοφος, διανοούμενος? Έμαθα, λέει, φιλοσοφία. Νόμιζα ότι η φιλοσοφία θα μου έφερνε τη γαλήνη, θα με ολοκλήρωνε ως πρόσωπο και προσωπικότητα. Νόμιζα ότι θα βρίσκα τη χαρά στις ειδονές. Δέστε πόσο επίκαιρος είναι. Νόμιζα ότι θα βρίσκα τη χαρά και το νόημα της ζωής στις διασκεδάσεις. Και να μην μακρηγορώ, δεν βρήκα πουθενά το νόημα της ζωής. Το βρήκα όταν γνώρισα εσένα, Κύριε. Αφού το φέρατε στη συζήτησή μας το όνομα του εξαμαρτίας Αγίου, του Αγίου Αυγουστίνου, να πούμε τι τον έκανε και άλλαξε ο Άγιος Αυγουστίνος. Πρώτα-πρώτα η μορφή του Μεγάλου Αντωνίου.
είχε ακούσει για τον Μέγα Αντώνιο ότι ένας άνθρωπος που δεν σπούδασε, δεν είχε μάθει γράμματα, αγίασε, ήταν ευτυχισμένος, ήταν ένας άνθρωπος βαθύτερα ικανοποιημένος. Και λέει, πώς, λέει ο Αγιός Αυγουστίνος, πώς αυτός ο αγράμματος είναι τόσο ευτυχισμένος, τόσο αναπαυμένος, και εγώ, λέει, που σπούδασα και ξέρω τόσα γράμματα, δεν είμαι. Πρέπει να γίνω σαν αυτόν. Και εκεί λοιπόν που κουβεντιάζεσαι σε έναν κήπο εκεί φιλοσόφων στην Ιταλία, λοιπόν πέρασε από ένα τραπέζι του κήπου και τι είδε? Μια Καινή Διαθήκη ανοιγμένη. Και έτυχε να διαβάσει το χωρίο που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος στην προσδρομέως επιστολή. Μη κόμες και μέθες και ασελγίες, αλλά ενδύσαστε Ιησούν Χριστόν. Και αυτό, λέει, τον άλλαξε, τον αναμόχλευσε και πήρε την απόφαση να γίνει χριστιανός. Δόθηκε τότε ολόκληρος στον Άγιο Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνων, τον κατήχησε και τον βάφτισε την ημέρα του Πάσχα και πήρε το όνομα Αυγουστίνος και έγινε αργότερα και επίσκοπος Ιππώνου στη Βόρεια Αφρική. Αλλά και τα δάκρυα της μητέρας του. Επί 17 χρόνια. Της Μόνικας. Επί 17 χρόνια. Δεν απελπίστηκε η μανούλα του, η Αγία Μόνικα. Ναι. Έκλαιγε συνεχώς προσήφητο για την επιστροφή του Υιού της. Να βρει τον δρόμο τον οποίο είχε χάσει. Και τον βρήκε τον δρόμο. Δεν πηγαίνει τίποτε χαμένο. Ναι. Κανένα δάκρυ των γονέων δεν πηγαίνει χαμένο για τα παιδιά. Θα έρθει η ώρα που τα παιδιά θα επιστρέψουν, βρίσκοντας τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Αλλά και κάτι άλλο, κύριε Σκόντρα, τον απασχολούσε τι είναι ο Θεός, ποιος σε δημιούργησε τον κόσμο, πώς το ένα και το άλλο. Και κάνοντας έτσι μια φιλοσοφική βόλτα στην παραλία, τι είδε? Ένα μικρό παιδί, το οποίο τι έκανε? Είχε ανοίξει εκεί στην άμμο, με τα χεράκια του, μια μικρή έτσι γουβούλα. Το πλησίασε, του λέει, τι κάνεις εδώ εσύ? Α, του λέει, κύριε, βλέπετε αυτή τη γούβα που ανοίγω? Λέει, τι βλέπω, ναι. Και τι θες να κάνεις? Α, λέει, όλη αυτή τη θάλασσα θέλω να τη βάλω σε αυτή τη γουβούλα που έχω κάνει. Και αμέσως ξαφανίστηκε. Ήταν άγγελος Κυρίου που θέλει να του πει, Αυγουστίνε, τι θέλεις? Θες να βάλεις μέσα στο πεπερασμένο μυαλό σου και στον πεπερασμένο νου σου το μεγαλείο της θεότητος? Και έτσι κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Το ανθρώπινο μυαλό να συμπεριλάβει όλη αυτή την θεολογία που ξέρουμε και που γνωρίζουμε και διαβάζουμε για την Αγία Τριάδα. Θεοφιλέστατε, τι βλέπουμε εδώ? Τι καλής προαιρέσεως άνθρωπος ήταν ο Αυγουστίνος. Μόλις είδε το θαύμα αυτό με τον Άγγελο, μόλις διάβασε και άκουσε για τον Μέγα Αντώνιο το πρότυπο αυτό της Αγιότητος και μόλις είδε στην Καινή Διαθήκη το στίχο αυτό, αμέσως πήρε την απόφαση. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Για μας η συνάντηση με τον Χριστό μπορεί να μην είναι τόσο προσωπική, ο Χριστός ο ίδιος. Να είναι ένα βιβλίο, να είναι ένα κήρυγμα, να είναι μια ομιλία, να είναι ένας πνευματικός, να είναι ένας λόγος που ακούμε. Αμέσως να πάρουμε την απόφαση να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά μας, να την μεταβάλουμε, να γίνουμε άνθρωποι δηλαδή καινούργιοι, για απλώς καλοί άνθρωποι. Καινούργιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι αυτοπνευματικοί. Όλοι οι άνθρωποι, θα φιλέσετε, έχουν σώμα και ψυχή. Το λένε όλοι οι λαοί αυτό. Σώμα και ψυχή έχουμε. Αλλά τι δεν λένε όλοι οι λαοί, θα φιλέσετε? Ότι δεν έχουν και Άγιο Πνεύμα. Εμείς με τη βάφτιση και το χρίσμα πήραμε και το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν είμαστε άνθρωποι προ Χριστού από τον Αδάμ απόγονοι. Είμαστε απόγονοι του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν τι μας έδωσε? Πνεύμα, λάβετε Πνεύμα Άγιον, και μας το έδωσε αυτό με το χρίσμα. Μα η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας, δεν θέλει να μας κάνει καλούς ανθρώπους, αλλά αγίους. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και ο άνθρωπος αγιάζει μέσα στην Εκκλησία, δια της συμμετοχής του στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, δια της μελέτης του Λόγου του Θεού, και εν συνεχεία τη μελέτη την κάνουμε βίωμα, τρόπον ζωής. Μου λέει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο πατήρ Κοσμάς, μου λέει, Πάτερ Χρύσανθε, πάρα πολλές φορές πηγαίνω στα χωριά και έρχεται κόσμος για εξομολόγηση και τους ρωτούσα, πώς παρακινηθήκατε? Το λέω έτσι εις μνημόσυνόν του. Μου έλεγαν, ακούγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως των Πατρών, τα κηρύγματα, τις ομίλες, να η συνάντηση που είπατε προηγουμένως.
μέσα από ένα ραδιόφωνο, μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή, μέσα από ένα έντυπο χριστιανικό, μέσα από ένα χριστιανικό περιοδικό, μέσα από έναν χριστιανό, μέσα από έναν άνθρωπο του Θεού. Πόσοι δεν συνάντησαν ανθρώπους του Θεού και άλλαξε η ζωή τους? Πόσοι δεν μπήκαν στο Άγιον Όρος, συνάντησαν τον Όσιο Παΐσιο και άλλαξε η ζωή τους? Πόσοι δεν μπήκαν στην Εύβοια και συνάντησαν τον Άγιον Ιάκωβο και άλλαξε η ζωή τους, τον Όσιο Πορφύριο και Αγίους και άλλαξε η ζωή τους? Να πως γίνεται, όπως είπατε προηγουμένως, η συνάντηση του Χριστού με τον σύγχρονο άνθρωπο. Να δώσει ο Θεός κάθε τέτοια συνάντηση να είναι επιτυχημένη και όχι αποτυχημένη. Ήταν επιτυχημένη συνάντηση του Ζακχαίου, επιτυχημένη συνάντηση της Σαμαρείτητος. Αποτυχημένη όμως η συνάντηση του νεαρού εκείνου που πήγε στο φτώ και είπε πώς να μπω στη Βασιλεία του Θεού, και έφυγε λυπημένος. Εδώ είναι και η δικιά μας ευθύνη, κληρικώντε και αγωνιζομένων χριστιανών, κατά το δυνατόν να είμαστε αυτό που είπε ο Κύριος, το φως. Εμείς είστε το φως του κόσμου, το άλας της γης. Δηλαδή, κύριε Σκόντρα και αδελφοί μου, ο άλλος που θα έρθει κοντά μας, να μην σκανδαλιστεί, αλλά να ωφεληθεί και να μην είπε: «Α, είσαι ξημών, είσαι ξημών». Όχι να εμφανιζόμαστε υποκριτικά ως Άγιοι. Έχουμε τα λάθη μας, έχουμε τις πτώσεις μας, έχουμε τις αδυναμίες μας, αλλά να είμαστε μέσα στη μετάνοια, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην αγάπη, μέσα στην ανεξικακία, μέσα στη μακροθυμία, μέσα στον αγώνα δια την τήρηση του Ευαγγελίου των Θείων Εντολών. Η ευχή μας είναι, όπως είπαμε, να είναι η συνάντηση αυτή επιτυχημένη. Όπως έγινε εδώ με τους δύο μαθητές προς Εμαός. Πάμε να δούμε πώς έγινε επιτυχημένη συνάντηση. Είναι το 5ο Ιωθινό, πάλι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Τελείωνε το προηγούμενο το 4ο, ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμε επί των μνημείων. Και συνεχίζει το 5ο Ευαγγέλιο του Ιωθινού ως εξής: «Και ειδού δύο εξ αυτών», ποιους εννοεί? Εκ των όλων μαθητών, δηλαδή και εκ των 70, όχι μόνο εκ των 12, και δύο εξ αυτών, εδώ είναι εκ των 70. Έχουμε δύο ομάδες. Ναι, ναι. Η ομάδα των 12 των Αγίων Αποστόλων και η ομάδα των 70 Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι και αυτοί είναι στο αγιολογιό μας και τους εορτάζουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και επειδή εδώ το κείμενο δεν το ξεκαθαρίζει, λένε οι πατέρες, εννοεί εκ των όλων μαθητών, δηλαδή εκ των 70, όχι εκ των 12, εκ των 70. Ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, εις κόμιν απέχουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς. Λέει, πορεύονταν την ημέρα της Κυριακής από τα Ιεροσόλυμα στο χωριό Εμαούς. Και το χωριό αυτό απήχε, η κόμη αυτή απήχε 185 στάδια. Απήχε 60 στάδια, είναι 185 μέτρα το στάδιο, άρα περίπου 11 χιλιόμετρα, 11%. Και οι μαθητές αυτοί, λέει, πορεύονταν στο χωριό αυτό, ενώ θα έπρεπε να μείνουν στο Ιεροσόλυμα. Ήρθε το νέο του Ξωσανέστη, δεν το πίστεψαν και απήλθαν τώρα λυπούμενοι προς το χωριό τους. Και λέει, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και αυτοί, λέει, συνομιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί την εβδομάδα την προηγούμενη. Τη σύλληψη του Χριστού, τη σταύρωση του Χριστού. Και τώρα ακούσαν και την Ανάσταση. Μιλούσαν, φαίνεται, μόνο για τη σταύρωση. Και έγινε το εντομιλήν αυτούς και συζητήν. Και την ώρα που αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους και συζητούσαν, και αυτός ο Ιησούς, προσέξτε πώς το λέει εδώ ο Λουκάς, και αυτός ο Ιησούς, λέμε ότι είναι ο Λουκάς, ο ένας είναι ο Κλέοπας, ο άλλος κατά παράδοση είναι ο Λουκάς, επειδή είναι πολύ λεπτομερής η αφήγηση αυτή η διήγηση, λένε ότι την έγραψε αυτός ο οποίος ήταν και παρόν. Και στην ημερολογία, έτσι λέμε, Λουκάς και Κλέοπας. Συμπορευόμενος, ομίλη. Τι ώρα, και αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς, τι ωραία παρατήρηση αυτή που κάνει εδώ ο συγγραφέας του Ευαγγελίου ο Λουκάς, και ο ίδιος ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής. Απόδειξη αυτού που έλεγε ο προφήτης από την Παλαιά Διαθήκη, τι είπε ο Θεός στον προφήτη? Εγώ είμαι ο Θεός ο εγγύζων, είμαι ο Θεός που σας εγγύζω, δεν είμαι ο Θεός ο μακράν. Αυτό που λέει ο δεϊσμός, ότι τάχα ο Θεός είναι κάπου στο βάθος του σύμποντος και παρατηρεί τα τεκτενόμενα στη γη χωρίς καμία επέμβαση. Όχι.
εγώ εγγίζω εσάς. Όχι μόνο σας εγγίζω, λαμβάνω και θέση και μέσα σας. Αν με βάλετε και μέσα σας, ακόμα καλύτερα. Εκεί θα έρθω να κατοικήσω. Έτσι. Κατοικήσω μέσα σας. Εδώ τι μας κάνει εντύπωση. Το εγγίσας ο ίδιος ο Ιησούς και συνεπορεύω το αυτής. Διότι ο Χριστός τι κάνει τώρα. Όχι απλώς τους εγγίζει, ήρθε από την πίσω πλευρά. Αυτοί οι δύο κουβεντιάζανε, τους πλησίαζε και συνεπορεύω το αυτής. Δηλαδή συμπορευόταν. Ερώτημα, γιατί τους άγγιξε, γιατί συμπορεύτηκε. Απάντηση. Διότι όση ώρα κουβεντιάζανε οι δύο μαθητές, κουβεντιάζανε θέματα πνευματικά. Μπορεί να ήταν λυπημένοι για το ότι ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε για αυτούς, δεν αναστήθηκε ακόμα μπροστά τους, αλλά επειδή κουβεντιάζαν τέτοια θέματα πνευματικά, ο Κύριος έπρεπε να πάει με τους και πήγε μαζί τους. Τι λέει κάπου ο Χριστός. Ού εσύ, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο δικό μου όνομα και με κουβεντιάζουν και ζητάνε για μένα και περί εμού, τότε εγώ είμαι ανάμεσά τους. Αυτό για μας είναι παράδειγμα. Να μην κοτσοπολεύουμε, να μην σχολιάζουμε, να μην απεραντολογούμε. Γιατί αν απεραντολογούμε, τότε πενταλολογούμε. Δηλαδή λέμε πράγματα περίεργα. Να μην κατακρίνουμε. Να μην κατακρίνουμε. Να μην λέμε λόγους αργούς, διότι δια παν λόγων αργών θα δώσουμε λόγο εν ημέρα κρίσεως. Και τότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός, όχι παρόν ο ίδιος σωματικά, αλλά φαίνεται μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας η παρουσία του. Διότι η καρδιά μας νιώθει μια ευφροσύνη, μια γλυκύτητα, επειδή κουβεντιάζουμε θέματα πνευματικά. Γι' αυτό συμμετέχουμε σε ομιλίες, σε κύκλους, σε συζητήσεις πνευματικές, διότι είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος. Και μας γλυκαίνει, μας ομορφαίνει τη ζωή και λέμε τέτοια ώρα να μην περάσει. Και δεν τελειώνει αυτή η ώρα, διότι είναι παρόν ο Κύριος. Αυτό λοιπόν το νιώσαν οι μαθητές αυτοί. Εγγίσας συνεπορεύω το αυτής. Θα φιλέσετε εσείς που έχετε τόσες ευκαιρίες με τις ομιλίες, με τα κηρύγματα, με τις συναντήσεις, δεν βλέπετε πόσο αγγίζει την καρδιά των πιστών ο Λόγος του Θεού και πόσο τους αλλάζει τη συμπεριφορά και το ήθος. Γλυκαίνει την ψυχή, νοηματίζει τη ζωή, μαθαίνει ο άνθρωπος ποιος είναι, γιατί ζει, προς τα που πορεύεται, όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Την απάντηση τη βρίσκουμε, αδελφοί μου, μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, και ακριβώς πάλι την απάντηση τη βιώνουμε τώρα μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Πόσοι άνθρωποι, αυτό που πούμε ως κύριε Σκόνδρα, δεν είπαν, αν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό, δεν ξέρω που θα ήμουν αυτή την ώρα. Όταν είχα να διαχειριστούν θανάτους παιδιών, συζύγων, αδελφών κλπ. Λέει, αν δεν είχα ακριβώς κάνει αυτή τη συνάντηση, αν δεν είχα γυρίσει στην Εκκλησία να μάθω για την Ανάσταση του Χριστού, για την Ανάσταση των νεκρών, ότι οι ψυχές ζουν, ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ότι μας περιμένει αιώνια ζωή, αιώνια χαρά, δεν θα είχε νόημα να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Μας κάνει εντύπωση επίσης το φιλέστατε ότι όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία της Μεγάλης Εβδομάδος, οι μαθητές αυτοί κουβεντιάζουν τα θέματα της Μεγάλης Εβδομάδος που προηγήθηκε. Εμείς συμμετέχουμε σε κάποια ομιλία, σε κάποιο κύκλο. Επιστρέφουμε σπίτι. Να μην πούμε απλώς μίλησε πολύ ωραία ο κήρυγας ή μίλησε πολύ ωραία ο κυκλάρχης ή κυκλάρχησα. Να πούμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να λέμε απλώς μίλησε ωραία ή τους τα είπε ωραία. Πρέπει να λέμε σε μας τα είπε, για μας τα είπε αυτά, για μας ταιριάζουν αυτά που είπε. Και να τα λέμε και αυτά στους, και στους γύρω μας. Να ωφελούνται και οι άλλοι που απουσίαζαν. Και είναι ωραίο αυτό που έγινε με ένα ανδρόγυνο. Ο πατέρας δεν πήγαινε σε κύκλους και σε ομιλίες και στη λειτουργία. Η μητέρα πήγαινε. Όταν λοιπόν το βράδυ της Κυριακής ήταν στο σπίτι του ανδρόγυνο, έλεγε η μάνα, θα πω εγώ αυτό που άκουσα σήμερα στην ομιλία στο κήρυγμα και αυτό που το έζησα το πρωί στην εκκλησία. Πες μας και εσύ πού πήγες σήμερα και τι έζησες. Και πράγματι στα παιδιά φαινόταν ότι η μάνα είχε πιο ωραία πράγματα να πει. Και από τη Θεία Λειτουργία και από την ομιλία. Ο πατέρας τι να πει, ότι κοιμόταν, ότι πήγε στο καφενείο, ότι έκανε αργότερα και αυτός άλλαξε και πήρε τη σειρά αυτή που είχε. Αλλά να μην παραμένουμε ακροατέ και αναγνώστε του Λόγου του Θεού, αλλά γινόμαστε και ποιητέ. Δεν θα έχουμε, κύριε Σκόδρα μου, καμία ωφέλεια εάν
μελετάμε το Λόγο του Θεού έτσι, και δεν τον εφαρμόζουμε. Εάν σπέβδουμε στα κηρύγματα και συνεχεία το Λόγο του Θεού δεν το κάνουμε βιωμά μας και τρόπον ζωής μας. Έτσι. Ωραία. Το ότι τότε ο γνούς και μη ποιή σας δαρίσετε πολλάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μελετάμε το Λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κρώμαθα το Λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνουμε στα κηρύγματα. Αλλά θα πηγαίνουμε, θα μελετάμε το Άγιο Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, Πατέρας και ό,τι άλλο πνευματικό μπορούμε να διαβάσουμε και συνεχεία θα προχωράμε στην εφαρμογή και στην πράξη, αδελφοί μου. Στα προφορικά λένε τα πάμε καλά. Στα γραπτά, τα γραπτά λοιπόν είναι το διατάφτα. Είναι η πράξη. Είναι η πράξη. Διαφορετικά, ο Θεός να μας φυλάξει, μην πέσουμε στο αμάρτημα της υποκρισίας. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιζόμαστε το Ευαγγέλιο όπως έκαναν οι Άγιοι να το κάνουν βίωμά τους και να το κάνουμε βίωμά μας και τρόπον ζωής μας. Δεν είμαστε αναμάρτητοι, το καταλάβετε. Αν ακούσετε κάποιον και πει ότι είναι αναμάρτητος, είναι σε πλάνη, μακριά. Μακριά αδελφοί, είναι πλανεμένοι. Ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη και δεν θα ευρεθεί άνθρωπος χωρίς να αμαρτήσει. Και Άγιος δεν σημαίνει αναμάρτητος, σημαίνει μετανοημένος χριστιανός, σημαίνει μετανοημένος άνθρωπος. Ο Μέγας Βασίλειος το λέγει πολύ ωραία, γυναίκα ουκ γνώσκω και παρθένος ουκ εμή, για να δείξει την εσωτερική πάλη του ανθρώπου, τους πειρασμούς, τους λογισμούς. Οι λογισμοί θα έρχονται, αλλά να μην κάνουμε συγκατάθεση στους λογισμούς. Και γι' αυτό η αγάπη του Κυρίου μας χάρισε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και ο πειρασμός δεν μας αφήνει, διότι ξέρει ότι θα μπούμε μέσα στο λουτρόν της συνειδήσεως και στο λουτρόν της ψυχής και θα έχουμε ενώπιον του Θεού την αποκατάσταση του χιτόνος της ψυχής μας. Μπήκε λοιπόν, τους άγγιξε ο Χριστός, μπήκε λοιπόν ανάμεσά τους, συμπορευόταν δεξιά ο ένας παθητής, αριστερά ο άλλος. Και λέει λοιπόν εδώ το Ευαγγέλιο, οι δε οφθαλμοί αυτών των δύο μαθητών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτόν. Οι μαθητές όμως δεν τον αναγνώρισαν ότι είναι ο Χριστός. Ερώτημα των πατέρων, γιατί δεν τον αναγνώρισαν? Ή λέει ήταν τροποποιημένη κάπως η μορφή του λόγου του μεγάλου φωτός που εξέπεμπε ή κάποια υπερφυσική ενέργεια επέτρεψε να συμβεί εκείνη τη στιγμή ώστε οι μαθητές να μην αναγνωρίσουν αμέσως τον Χριστό. Το αναγνώρισαν αργότερα όταν μπήκαν στο σπίτι τους. Αυτή είναι την ερμηνεία λέει εδώ, έχουμε εδώ από τους πατέρες. Και τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Χριστός «Τι είναι συλλόγοι ούτε ους αντιβάλλετε προς αλλήλους περιπατούντες και εστές χυθροποί». Τι θέμα κουβεντιάζετε? Τόση ώρα εδώ πέρα που περπατάτε και είστε σκυθροποί, δηλαδή ο Χριστός ως παντοδύναμος και πάνσοφος, διείδε στην ψυχή των μαθητών αυτών ότι υπάρχει κατήφια, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχώρια. Γιατί είσαι σκυθροποί? Άρα λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές, σεβαστέ μας Πάτερ Χρύσανθε, Θεοφιλέστατε, ο Χριστός έρχεται να μας βοηθήσει και ας μην του ζητήσουμε τη βοήθεια. Επειδή μας αγαπάει και επειδή είναι Θεός εγγύζων, βλέπει που υπάρχει το πρόβλημα και τρέχει να βοηθήσει. Γιατί τι βλέπει εκεί? Βλέπει καλή διάθεση, βλέπει καλή καρδιά, βλέπει καλή προαίρεση και θέλει να βοηθήσει. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα έχουν παραδείγματα που ο Θεός λέει «Βλέπω τη Σάρα λυπημένη, για να τη βοηθήσω. Βλέπω τη Ρεβέκα λυπημένη, για να τη βοηθήσω. Βλέπω τη Ραχήλ, για να τη βοηθήσω». Και εδώ τι βλέπει ο Χριστός? Τους μαθητές αυτούς σκυθροπούς, να τους βοηθήσω. Πόσο παρήγορος λόγος. Πολύ παρήγορος. Πόσο παρήγορος λόγος. Δεν είμαστε που λέτε τόσο ωραία, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε ορφανοί. Κάποιος μας επισκιάζει με τη χάρη του και έρχεται να μας βοηθήσει. Και αυτός είναι ο πατέρας μας. Γι' αυτό λέμε το Πάτερ ημών, αδελφοί μου. Πατέρα μας, έχουμε πατέρα. Φιλέσπρανο, φιλόστοργο. Εμβλέψατε επί την πετεινά του ουρανού ούτε σπύρους, ούτε θερίους και ο πατήρι μόνο ο ουράνιος τρέφει αυτά. Να μην λειτουργούμε με τη λογική αδελφοί μου, αλλά με την πίστη. Είναι άλλα τα μαθηματικά της πίστεως και άλλα τα μαθηματικά της λογικής. Οι Άγιοι δεν λειτουργούσαν με τη λογική, αλλά με την πίστη. Άφηναν
τους εαυτούς των να τους διαχειριστεί η αγάπη του Κυρίου, απόλυτη εμπιστοσύνη. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Λάλη Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου, δεν λέμε. Και να χαιρόμεθα όταν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Διαφορετικά ας το αλλάξουμε. Και να λέμε γεννηθεί το θέλημά μου. Τότε δεν θα είναι το θέλημα του Θεού. Ο Ιωνάς θέλει να αποφύγει την Νινεβή. Μπαίνει στο πλοίο για να πάει στην πόλη Θαρσής. Πήγε στη Θαρσής. Θυμώσει το περιστατικό, κήτος και λοιπά. Τον εξέμασε και τελικά πήγε στην Νινεβή που ήταν η εντολή του Θεού. Το θέλημα του Θεού θα να κάνουμε, αδελφοί μου. Μην αντιβαίνουμε και μην πηγαίνουμε κόντρα και απέναντι στο θέλημα του Θεού. Απόλυτη υπακοή στο γεννηθείτο το θέλημά σου. Πάμε στο κειμένο. Βλέπουμε μας. Λοιπόν εδώ ότι ο Χριστός μας δεν τους άγγιξε μόνο εξωτερικά. Ο Κύριος προσεγγίζει τους μαθητές, τους δύο προς Εμαούς, και εσωτερικά ως παντοδύναμος και πάνστοχος. Τι βλέπει? Ότι μέσα στην ψυχή τους υπάρχει μία κατήφια. Γι' αυτό τους λέει είστε σκυθροποί. Γιατί είστε σκυθροποί? Δηλαδή με σκυμμένη την όψη, θλιμμένη, φτάσατε σχεδόν στην κατάθλιψη. Και ο Κύριος με αυτό το βήμα που κάνει ανοίγει και την καρδιά των μαθητών, διότι αμέσως οι μαθητές απαντήσανε. Λέει παρακάτω το κείμενο, αποκριθείς δε ο εις ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν. Απάντησε ο ένας που είχε το όνομα Κλεόπας και είπε προς αυτόν. Δεν είπαν οι μαθητές γιατί μας πλησίασες, ποιος είσαι αυτός που μας πλησίασε, γιατί το έκανες αυτό, εμείς τώρα κουβεντιάζουμε. Φαίνεται τους άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση του Κυρίου, γι' αυτό ανοίξαν την καρδιά τους και απαντούν και λένε «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμεναν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Εσύ ήρθες στα Ιεροσόλυμα και κατήγησες προσωρινά και δεν κατάλαβες αυτά που έγιναν μέσα στη βδομάδα αυτή, τις ημέρες αυτές, μέσα στην πόλη των Ιερουσαλήμ. Ου παρικείς στην Ιερουσαλήμ». Το λέμε και σήμερα αυτό, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή κάτι που είναι γνωστό, πρέπει να το ξέρουν όλοι οι κάτοικοι. Και είπεν τότε ο Ιησούς προς είπεν αυτής, ποια, δηλαδή ποια γεγονότα. Οι δε είπαν αυτό και αυτοί είπαν σε αυτόν. Άρα και οι δύο τραυματιτές παίρνουν μέρος στη συζήτηση, και ο Κλεόπας και ο Λουκάς. Τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης. Τα γεγονότα που έχουν σχέση με τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος έγινε προφήτης μέγας, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Αυτός ο προφήτης υπήρξε δυνατός και στο λόγο του και στο έργο του. Και μπροστά στο Θεό, αυτό πάνε να πει εναντίον του Θεού, μπροστά στο Θεό, έναντι του Θεού και έναντι παντός του λόγου και μπροστά στο λόγο. Τι σημαίνει αυτό εν έργο και λόγο? Φαίνεται εδώ ότι ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας, διότι η φράση αυτή δυνατός εν έργο και λόγο υπάρχει και στα αρχαία. Και ο Λουκάς που ήταν ελληνομαθής με μητρική γλώσσα τα ελληνικά ήξερε τη φράση αυτή και την έβαλε εδώ στο κείμενό του, δυνατός εν έργο και λόγο. Λέγανε οι αρχαίοι ποιος είναι ο καλύτερος πολίτης, δεν λέγανε μόνο ο καλός και αγαθός, δηλαδή ο ωραίος στο σώμα και ο ενάρετος στην ψυχή, αλλά αυτός που είναι δυνατός στα λόγια του και είναι και δυνατός στα έργα του. Ο Χριστός που ήταν δυνατός στα έργα του, στα θαύματα που έκανε, και που ήταν δυνατός στα λόγια του, στη διδασκαλία του. Να κάνουμε μια επεξήγηση. Ναι. Εδώ υπό ποια έννοια ο Κύριος αποκαλείται προφήτης? Λοιπόν, διότι ο Μωυσής λέει μια προφητεία, λέει ότι αυτός που θα σώσει τον κόσμο, αυτός θα έχει και το αξίωμα του προφήτη, δηλαδή του διδασκάλου. Γιατί ο Χριστός έχει, το λέγαμε, θα θυμάστε με το χρίσμα, το τρισόν αξίωμα, αξίωμα. Το προφητικό που είναι η διδασκαλία, το βασιλικό που είναι η εξουσία του Χριστού σε όλα, και το αρχιερατικό ή ιερατικό αξίωμα, επειδή έκανε τη θυσία επί του Σταυρού. Και καλεί και εμάς ο Χριστός να αποκτήσουμε και εμείς τα τρία αυτά αξιώματα, και μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Και προφήτες να γίνουμε, διδάσκαλοι των άλλων,
και βασιλείς του εαυτού μας να γίνουμε και αρχιερείς του εαυτού μας να γίνουμε όταν θυσιάζουμε τον εαυτό μας και το θέλημά μας, που είπατε ωραία, στο θέλημα του Θεού. Διότι ο Κύριος είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Ομοσίου Ζωοποιού και Αδιέρατου Τριάδος. Ο Θεός μας είναι τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Άλλο πράγμα είναι οι προφήτες. Οι προφήτες είναι οι καλεσμένοι από τον Θεό για να καλούν τον λαόν σε μετάνοια, να περιφρουρούν την πίστη και να υπενθυμίζουν στους ανθρώπους την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός ότι θα στείλει στον κόσμο τον Υιό Του που θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Και ως προφήτης και ως βασιλεύς και ως αρχιερεύς. Προχωράμε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, Θεοφιλέστατε, που λέει και ενώπιον του Θεού και ενώπιον παντός του λαού. Αυτό με τι μας διδάσκει? Ότι όταν σκεφτόμαστε ότι κάνουμε κάτι, δεν το κάνουμε μόνο ενώπιον του εαυτού μας ή ενώπιον του λαού ή ενώπιον κάποιων ανθρώπων, και ενώπιον του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα στην ελληνική κοινωνία σήμερα και στα παιδιά μας. Τι λέει σήμερα κάποιος που μπήκε στη φυλακή? Δυστυχώς με συνέλαβε ο νόμος των ανθρώπων, ο νόμος του κράτους. Θα μπορούσα και να ξεφύγω από τον νόμο του κράτους. Άνθρωπέ μου, μπορεί να ξεφύγεις από τον νόμο του κράτους. Δεν ξεφεύγεις όμως από τον νόμο του Θεού. Αν σκεφτόμασταν οι άνθρωποι ότι μας βλέπει ο Θεός και ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε ενώπιον του Θεού, τότε δεν θα το κάναμε το κακό. Όπως είπε ο Ιωσήφ πάρα πολύ ωραία, πώς ποιήσω τούτο εναντίον Κυρίου του Θεού μου, ενώπιον του Κυρίου του Θεού μου. Και ο Δαβίδ, πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω? Να καλλιεργούμε αυτή την αλήθεια της πίστεως, δηλαδή της πανταχού παρουσίας του Θεού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών. Πάντα να έχουμε αυτή την πεποίθηση, αυτή την πίστη, ότι βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από το βλέμμα του Θεού, αδελφοί μου. Δεν θα ξεφύγουμε από το βλέμμα του Θεού. Έστι δίκης ο θαλμός ως τα πάνθωρα. Τα πάνθωρα. Όλα βλέπονται, αδελφοί μου, από τον Θεό. Από τους ανθρώπους μπορεί να γλιτώσουμε και να ξεφύγουμε. Έτσι. Από τον Θεό δεν ξεφεύγουμε. Και πώς θα γλιτώσουμε? Με τη μετάνοια. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Με την εξομολόγηση, αδελφοί μου. Υπάρχει ένα παράδειγμα από ένα σχολείο εδώ της πατρίδος μας. Λοιπόν, κάποιος έκλεψε το κηλικείο του σχολείου, του λυκείου. Το έκλεψε. Λοιπόν, αυτός έφυγε, λοιπόν, πήγε στο εξωτερικό και γύρισε μετά από 25 χρόνια και έδωσε στο σχολείο το ποσό που έκλεψε από το κηλικείο. Και τον ρωτάει ο λυκειάρχης. Λέει, άνθρωπέ μου, μετά από 25 χρόνια, λέει, δεν μπορούσα να ησυχάσω, διότι με ήλεγχε η συνείδηση η οποία με έβλεπε την ώρα που έκλεβα. Μην κοιτάτε που ξέφυγα από εσάς και από τον νόμο του κράτους. Δεν ξέφυγα από τη συνείδησή μου που είναι η φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού. Και ήρθα, λοιπόν, λέει, να επανορθώσω την κλοπή που έκανα εδώ και 25 χρόνια. Γεγονός αυτό, πολύ πρόσφατο. Θυμόσαστε τώρα το παράδειγμα με τον Βασίλεια που είχε τα δύο παιδιά και κατά παράδοση διάδοχος γίνεται ο πρωτότοκος, το πρώτο παιδί. Έλατε που ήθελε να γίνει βασιλεύς ο δεύτερος. Έβαλε ανθρώπους, τον δολοφόνησαν, χάρηκε τη βασιλεία. Όχι, γιατί τον ήλεγχε η συνείδηση. Και τι έβλεπε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ κλπ. Έβλεπε ένα ποτήρι να χνίζει, γεμάτο αίμα. Και αν του λέει, έλα αδελφέ να πιεις το αίμα μου, η συνείδηση. Αδελφοί μου, μην παίζουμε με τη συνείδησή μας. Να καλλιεργούμε τη συνείδησή μας. Να λειτουργεί σωστά η συνείδησή μας. Διότι είναι η φωνή του Θεού. Είδατε, όταν κάνουμε το καλό και το αγαθό, αισθανόμεθα μια χαρά, μια γαλίαση, μια ευφροσύνη. Αντιθέτως δε, όταν υποκύπτομεν εις των πειρασμών και στραγγαλίζομεν τη συνείδησή μας, η συνείδηση μας τύπτει. Και τότε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν πάμε στο λουτρό της ψυχής που είναι η ιερά εξομολόγηση, θα καταφύγουμε στα χάπια. Στα χάπια τα ερεμιστικά, για να βρούμε λίγο ύπνο. Αλλά και πάλι, όταν περάσει η επίδραση των χαπιών, πάλι τα ίδια. Γιατί γι' αυτό να προσέχουμε. Και ιδιαίτερα, αδελφοί μου,
ράτω με τις ευκαιρίες να πω το μέγιστο αμάρτημα των εκτρώσεων που τους γονείς τους ακολουθεί εφόρου ζωής. Βλέπουν παιδιά στον ιερό τους σφαγμένα, βλέπουν τα παιδιά τους να τους λένε «Μάνα, πατέρα, γιατί με έσφαξες, γιατί με θυσίασες, γιατί δεν είχες πίστη στον Θεό, γιατί δεν είχες εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού». Να γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και να μην πηγαίνουμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Όσο κι αν οι πνευματικές αξίες στην εποχή μας καταρακώνονται, όσο κι αν κλείσαμε το Ευαγγέλιο, όσο κι αν σκεπτόμεθα υλιστικά, όσο κι αν λειτουργούμε κοσμικά, η συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού βοά, φωνάζει. Και αλίμονό μας, εάν πορωθεί η συνείδηση, τότε ο άνθρωπος, όταν πορωθεί η συνείδηση, πού καταντά? Να είναι ένας λύκος, να είναι ένα λεοντάρι, να είναι ένα άγριο θηρίο της ζούγκλας. Υπάρχει ένα ωραίο σχήμα λόγου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει την πνευματική ζωή και δεν ακούει και τη φωνή της συνειδήσεως, από άνθρωπος γίνεται υπάνθρωπος. Και από υπάνθρωπος γίνεται απάνθρωπος. Και θηριάνθρωπος. Και θηριάνθρωπος. Να σας πω. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα εγκλήματα. Ένα πιστόλι και σκοτώνουν. Παίρνει ο άλλος τη φίλη του, πηγαίνουν διακοπές. Εδώ είναι και η αμαρτία στη μέση. Είναι και η αμαρτία στη μέση, αδελφοί μου. Τα αλλάξαμε όλα στην πατρίδα μας. Όταν μιλούσαμε για το γάμο, ενθυμίστε τι τονίζαμε. Τι έλεγε ο πατρόκος μας. Για πέστε το. Πρώτα. Πρώτα λέει θα τη στεφανωθείς και μετά θα την παντρευτείς. Καταλάβατε. Δηλαδή πρώτα το μυστήριο στην εκκλησία και μετά στο σπίτι. Γι' αυτό τελείται το μυστήριο του γάμου, αδελφοί. Έτσι. Πρώτα το μυστήριο του γάμου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Καταλάβατε. Έτσι. Εμείς εδώ έχουμε κάνει την ανατροπή. Ανατροπή. Οι νέες ιδέες, οι νέες αντιλήψεις, τα νέα φεμινιστικά κινήματα, τα νέα κινήματα, η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Μη συμβιβαζόμαστε. Μη συμβιβαζόμαστε. Και όπως έλεγε ο Γαλιλαίος, κι όμως κινείται. Και εμείς θα λέμε, είναι αμαρτία, αδελφοί μου. Πρώτα το μυστήριο του γάμου και εν συνεχεία αυτά που ο Θεός επιτρέπει μέσα στο μυστήριο του γάμου. Πολύ μην παίζουμε με τη συνείδησή μας, μην παίζουμε τη συνείδησή μας. Βοά, κάποια ώρα βοά η συνείδηση και ο άνθρωπος, ξέρετε, οδηγείται και σε ψυχιατρικές καταστάσεις, σε ψυχαναγκασμούς, σε αιμονές και τα υπόλοιπα. Άρα στην περίπτωση που σας ρώτησα προηγουμένως, μάλλον δεν λειτουργεί σωστά η συνείδηση. Έχει υποστεί πόρωση ο άνθρωπος. Το ένα είναι αυτό. Και αποκτηνώνεται ο άνθρωπος. Ναι, ωραία λέξη και αυτή που είπατε, η αποκτήνωση. Είναι και το άλλο που λέει ο Κύριος μας, Πάτερ και αγαπητοί αδερφοί. Αν λέει κάποιος δεν ελέγχει τον εαυτό του, επειδή οργίζεται, επειδή είναι ευέξαπτος, επειδή ανάβει, τότε τι κάνει, εκτρέπεται. Και παρεκτρέπεται και εκτροχιάζεται και κάνει κινήσεις περίεργες. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ λέει δεν θα σας πω ουφωνεύσεις, θα σας πω να μην οργίζεστε. Γιατί η οργή φέρνει το φόνο. Και να μην είπετε τον αδερφό σας δρακά. Έτσι. Ή τι ανόητο. Διότι μια κουβέντα φέρνει την άλλη και μπορεί μετά να φτάσει στο έγκλημα. Γι' αυτό Κύριος χτυπά την αμαρτία στη ρίζα. Έτσι. Ούτε λογισμό δεν θα κάνετε, ούτε συγκατάθεση στον λογισμό. Επαναρχόμεθα στο κείμενό μας. Ναι, και λένε παρακάτω οι μαθητές εδώ στον Κύριο που τους συνοδεύει, δεν κατάλαβες πώς παρέδωσαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου, σε καταδίκη θανάτου. Και εσταύρωσαν αυτόν, η εθνική δηλαδή, ο Πιλάτος. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός εστίνωμένον λυτρούσε τον Ισραήλ, ότι αυτός ο Μεσσίας είναι αυτός που ο οποίος επρόκειτο να λυτρώσει τον Ισραήλ από την δουλεία των Ρωμαίων. Αλλά γε συν πάση τούτης, αλλά μαζί με όλα αυτά, τη σύλληψη, τη σταύρωση, τρίτη ταύτη ημέρα Άγιος σήμερον. Σήμερα περνάμε την τρίτη μέρα, αφού ταύτα εγένετο από τότε που έγιναν αυτά. Και θέλω να πούν τώρα εδώ, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδερφοί, οι δύο μαθητές, είμαστε στην τρίτη μέρα και εμείς τον Χριστό ακόμα δεν τον είδαμε αναστάντα, γιατί τους είπε ο Χριστός, το θυμηθήκαν αυτό, και την τρίτη μέρα αναστήσετε. Και λέει παρακάτω το κείμενο, αλλά και οι γυναίκες τινές εξ ημών εξέστησαν ημάς.
και κάποιες γυναίκες από μας μας παραξένεψαν. Γενόμενε όρθροι επί το μνημείο, όταν πήγαν πολύ πρωί στο μνημείο και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσι και οπτασία αναγγέλων εωρακένε ή λέγουσεν αυτόν ζήν. Και δεν βρήκαν το σώμα του Χριστού στον τάφο, ήρθαν και μας είπαν ότι είδαν όραμα αγγέλων, οι οποίοι είπαν σε αυτές ότι αυτός ο Χριστός ζει. Και εμείς λέει δεν τον είδαμε ακόμα. Και απήλθον την έστων στην ημίν και πήγαν κάποιοι από μας, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, επί των μνημείων και βρήκαν έτσι τα πράγματα, ότι ήταν το μνημείο κενό, καθώς και οι γυναίκες είπαν αυτόν δε ουκίδων και αυτόν δεν τον είδαν. Ήταν εντελώς βέβαιοι, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ότι η Ανάσταση αποκλείεται να έχει συμβεί, γιατί εμείς δεν το περιμέναμε αυτό. Αφού ετέθη στον τάφο, αφού λοιπόν εσταυρώθηκε και ετέθη στον τάφο, άρα αποκλείεται ο Κύριος να ανέστη. Και όμως ανέστη. Και τώρα πήρε το λόγο, θεοφιλέστατε, ο Κύριος μας. Και λέει, και αυτός είπε προς αυτούς. Και αυτός είπε σε αυτούς τους δύο μαθητές, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύει επί πάσιν ή σε λάγιασαν οι προφήτες. Εδώ ο Χριστός, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, είπε τη λέξη ανόητη, που δεν πρέπει να λέμε. Γιατί ο Κύριος είπε τη λέξη ανόητη εδώ? Δεν την είπε καταδικαστικά, ότι είναι κακοί και πονηροί άνθρωποι και θα πάνε στην κόλαση. Όχι. Τι έννοια έχει εδώ η λέξη ο ανόητη? Δεν σκέφτεστε το προσωπικό σας συμφέρον, που είναι η Ανάσταση. Σας είπαν την αλήθεια οι μαθήτριες, ότι ζει ο Αναστάς Κύριος. Δεν πιστέψετε την αλήθεια που σας είπαν οι μαθήτριες. Δεν έχετε φωτισμένο νου. Δεν έχετε φωτισμένο νου να πείτε ότι ναι, μας είπαν την αλήθεια. Δεν εμπιστεύεστε αυτό που είπαν οι μαθήτριες. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα, τι θα συμβαίνει έως την τελεία των αιώνων. Μιλάς στον αδελφό για τις αλήθειες τις αποκεκαλυμμένες και επειδή ο νους του είναι σκοτισμένος, δεν έχει φωτιστεί και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε η λέξη ανόητος είναι στερητικό. Δεν έχει εκείνη τη στιγμή, όπως είπατε πολύ ωραία, φωτισμένο νου. Δηλαδή δεν σκέφτεται ποιο είναι το προσωπικό. Έχει σκοτισμένο νου. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών τα ακούνε τώρα και δεν τα πιστεύουν. Άρα εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι. Σωστά, λογικά, ορθά. Γι' αυτό να έχουμε φωτισμένο νου. Έτσι. Και νου Χριστού. Έτσι. Και να καταλάβουμε σε τελευταία ανάλυση ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας, αδελφοί μου. Έτσι. Ό,τι κάνουμε θα έβρουμε. Καλόν κάνουμε, καλό θα έβρουμε. Και εδώ και στην αιώνια ζωή. Κακό κάνουμε, κακό θα έβρουμε. Διότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από το πώς ζούμε σε αυτήν την ζωή. Πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο και τα αγαθά τα οποία μας έδωσε ο Κύριος. Εμείς τίμεθα, διαχειριστέ και οικονόμοι. Διαχειριστέ των θείων δωρεών ήμεθα. Και γι' αυτό πρέπει και τα τάλαντα που μας έχει δώσει ο Θεός, όλοι έχουμε τάλαντα. Άλλος ένα, άλλος δύο, άλλος πέντε, άλλος δέκα. Όποιος έχει δέκα, αυτός έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτός που έχει ένα, τουλάχιστον τα έκανε δύο. Αυτός που έχει δύο τα έκανε τέσσερα. Για τον λόγο αυτόν να βρούμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός και να τα αξιοποιούμε. Διότι τα μέλλοντα εξαρτώνται από τα παρόντα και από τα πρόσκαιρα. Το λέει και ο λαός. Θα το βρει η ψυχή σου. Δηλαδή να κάνουμε το καλό για να το βρει η ψυχή μας. Να ζούμε πνευματικά για να το βρει η ψυχή μας. Να ζούμε εκκλησιαστικά για να το βρει η ψυχή μας, δηλαδή για να σωθεί η ψυχή μας και να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Όλα τα άλλα εδώ τελειώνουν και τα αξιώματα και οι δόξες και μας εγκαταλείπουν και τα εγκαταλείπουν. Θα προχωρήσουμε στο κείμενο μας. Ναι, γιατί λέει παρακάτω και άλλη λέξη βαριά ο Κύριος, έτσι φαίνεται, βραδίστη καρδία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι απρόθυμη, δεν είναι ταχής, είναι νοθρή. Δηλαδή έπρεπε αμέσως να πούνε, αφού οι μαθήτριες μας είπαν την αλήθεια που είδαν οι δύο σώμασι, γιατί να μην τις πιστέψουμε? Διότι τους φάνηκαν ως ηλίρος τα ρήματα αυτό. Ότι έπαθαν παραλήρημα, το έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές.
Καταλάβατε, αδελφοί μου. Ο Κύριος τους περίμενε τώρα εδώ να είναι και προσεκτικοί στο θέμα του μυαλού τους, του νου τους, ότι βλέπουν μπροστά την αλήθεια και να την πιστέψουν, και να είναι και πρόθυμοι να τη δεχθούν την αλήθεια. Αφού λοιπόν δεν τη σκέφτηκαν την αλήθεια που είναι μπροστά τους και δεν τη δέχτηκαν, άρα είναι και ανόητοι και βραδύ στην καρδία. Του λέει παρακάτω, του πιστεύουν επί πάσιν, είσαι λάγισαν οι προφήτες. Άρα λέει, αυτά που σας είπαν οι μαθήτριες, τα έχουν πει οι προφήτες ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν σας είπαν κάτι καινούργιο. Τι είπαν οι προφήτες? Ότι ο Κύριος θα αναστηθεί. Τι είπε ο ίδιος ο Κύριος? Θα αναστηθώ την τρίτη μέρα. Και δεν τα πιστέψαν. Ότι θα γεννηθεί εκ της επαρθένου κυρίας Θεοτόκου, ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και ως τούν αυτού ου συντριβήσετε. Για θυμηθείτε, των δύο συσταυρωθέντων ιστών κατέαξαν τα σχέλη. Όταν έφτασαν εις τον Κύριον, είδαν ότι ο Κύριος ήδη είχε παραδώσει το πνεύμα και ου κατέαξαν αυτού τα σχέλη. Και ως τούν αυτού, Παλαιά Διαθήκη, ου συντριβήσετε. Και πώς θα οδηγηθεί ο Κύριος ως πρόβατον επί σφαγή και λοιπά. Όλες οι πτυχές της ζωής του Κυρίου ήταν γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό την Παλαιά Διαθήκη την κατανοούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη και την Καινή δια της Παλαιάς Διαθήκης, αδελφοί μου. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει τον κόσμο για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, για τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι κατανοούμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ιουδαίοι, θεοφιλέστατε και αγαπητοί, κάνανε μία παρεξήγηση, βασική παρεξήγηση. Λοιπόν, μείνανε στη λέξη δόξα του Μεσσία, που είναι η λύτρωση του Ισραήλ και του νέου Ισραήλ και όλων των ανθρώπων. Δεν μένανε και στα πάθη που γράφουν οι προφήτες, δηλαδή ότι θα οδηγηθεί ως πρόβατον επί σφαγήν. Νομίζω ότι μόνο δόξα θα έχει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας δεν έχει μόνο δόξα, έχει και πάθη, δηλαδή έχει και παθήματα, και μετά ακολουθεί η δόξα. Προηγείται ο Γολγοθάς και ακολουθεί η Ανάσταση. Προηγείται ο Σταυρός και ακολουθείται η Έγερση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το λέει παρακάτω ο Κύριος. Ουχή ταύτα έδι παθή των Χριστών. Δεν έπρεπε ο Χριστός να πάθει τα παθήματα αυτά, σύλληψη, σταύρωση και ταφή? Να το. Δεν έπρεπε. Γιατί αυτά τα έχουν πει οι προφήτες. Αλλά και τι άλλο. Και εισερθήνει στην δόξα αυτού, και μετά από αυτά να μπει στη δόξα του, που είναι η Ανάσταση, που είναι η λύτρωση, που είναι η θεραπεία, που είναι η ίδρυση της Εκκλησίας και η σωτηρία του κόσμου. Δυστυχώς οι Ιουδαίοι μείνανε μόνο στη δόξα, που για αυτούς ήταν μόνο η λύτρωση του Ισραήλ, ενώ για μας είναι η λύτρωση και του νέου Ισραήλ και όλων των ανθρώπων. Τον περίμεναν ως λυτρωτή που θα τους λυτρώσει, τους απαλλάξει από την εξουσία των Ρωμαίων. Αλλά η βασιλεία του Κυρίου είναι πνευματική, ου και στην εκ του κόσμου τούτου. Και γι' αυτό όταν πήγε η μητέρα του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου και του Ιακώβου, τι τους είπε? Ο Κύριε, τι αιτήστε? Μπορείτε να πιείτε το ποτήριο που εγώ θα πιω, το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ? Είναι μια άλλη λοιπόν βασιλεία, είναι η πουράνια βασιλεία, είναι η πνευματική βασιλεία, καμία σχέση με τη βασιλεία του κόσμου τούτου. Και γι' αυτό ο Κύριος δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Ήρθε να μας εξαγοράσει εκ της κατάρας του νόμου. Πλένει τα πόδια των μαθητών του, να διδάξει την ταπείνωση, το θεμέλιο των αρετών, τη διακονία. Ήρθε να σώσει τον άνθρωπο, να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ήρθε να πληρώσει για μας, να μας εξεχωράσει με το Πανάγιο αίμα του. Είδατε πάλι εδώ ο Κύριος κάνει χρήση της λέξεως πρέπει, δι, όχι χρή, δι, υπάρχει ανάγκη, υπάρχει λόγος. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ουκέ διπαθήν, δεν έπρεπε να πάθει αυτά. Ουχή ταύτα έδι παθήν, έδι, έπρεπε. Με την έννοια του υπήρχε ανάγκη. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει, και αρξάμενος από Μωυσαίος ή από Μωσαίος και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσης τες γραφές τα περί αυτού. Δεν λέει διερμήνευσεν μία φορά. Συνεχώς. Δηλαδή σε όλη την πορεία αυτή προς Εμαούς ο Κύριος τους εξηγούσε όσα στοιχεία είχε ο Μωυσής και οι άλλοι προφήτες περί του Μεσσίου. Ένα-ένα. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ ο Κύριος πράγματι
θα τους άνοιξε την καρδιά με αυτά που έλεγε και εκείνοι τότε καταλάβαιναν σιγά σιγά τι έπρεπε να συμβεί ακριβώς με το Μεσσία. Και καθώς τα έλεγαν αυτά, Θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ήγγισαν εις την κόμην ου επορεύοντο. Προς Εμαούς. Ναι, και έφτασαν στην κόμη, στο χωριό Εμαούς, όπου, αυτό παναπητοού, όπου επορεύοντο, όπου προχωρούσαν. Και αυτός, άλλο σημειοδόρεο, και αυτός προσεποιήτω πορωτέρω πορεύεστε. Και ο Κύριος τώρα εδώ έκανε μία προσποίηση. Τελείωσε η συζήτηση, ολοκλήρωσε λοιπόν την ερμηνεία των προφητών και λέει τώρα εγώ θα πάω στο δικό μου στόχο. Έτσι φαίνεται θα είπε ο Κύριος. Αλλά αυτό ήταν προσποίηση. Προσέξτε, να προσέξουμε εδώ. Έκανε απάτη εδώ ο Κύριος. Είπε κάτι ψευδές. Όχι. Έκανε κάτι που δοκίμασε την αγάπη των δύο μαθητών. Έκανε κάτι που δοκίμασε τη θερμότητα της καρδιάς τους. Τον θέλανε μαζί τους ή όχι. Τους άρεσε η παρέα. Τους γλύκανε η παρέα. Τους ανέβασε την ψυχή. Τους δημιούργησε μέσα ευσεβή αισθήματα. Τους ανέβασε τη διάθεση. Και πράγματι αυτό είναι γεγονός. Διότι ο Κύριος έκανε προσποίηση να φύγει προς άλλη κατεύθυνση, αλλά τι έκαναν οι μαθητές? Και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντας. Δηλαδή επέμεναν με παρακλήσεις πολλές, μείνε μαζί μας. Και πράγματι του λέει τη φράση αυτή, μείνον με θυμών, μείνε μαζί μας. Ό,τι προσεσπέραν η ώρα εστί. Τώρα, αυτό και... να κάνουμε κι εμείς, κύριε Σκόντρα και αδελφοί μου. Να επιμένουμε στον Κύριο. Έτσι. Να επιμένουμε στον Κύριο. Είδατε καμιά φορά έρχονται οι επέτες. Και λέμε δεν έχω τώρα. Και αυτοί επιμένουν. Και τελικά τους δίνουμε. Δηλαδή θαυμάζει κανείς την επιμονή τους. Όπως έκανε, και εμείς επέτες δεν πρέπει να είμαστε. Όπως έκανε η Χανανέα. Δεν επέμεινε. Επέμεινε. Και κέρδισε. Και πήρε την απάντηση που ήθελε. Τη λύση, τη θεραπεία που ήθελε. Επέμεινε. Και γάρτα κοινάρια αισθίουση εκ των πλησίων. Μεγάλο παράδειγμα είχαν, αλλά και αυτό εδώ των μαθητών είναι πολύ ωραίο. Γιατί έχουμε εδώ, έχουμε ακριβώς την κίνηση του Χριστού. Προσποιείται να φύγει από εδώ και εκείνοι λοιπόν και οι δύο, όχι του λένε. Θα μείνεις μαζί μας, με παρακλείς, μείνε μαζί μας. Και γάρτα κοινάρια αισθίουση εκ των ψυχίων των πιπτόντων εκ της τραπέζης. Και τρώνε τα κοινάρια. Και με αυτή την πίστη κέρδισε. Κέρδισε. Τέτοια πίστη να έχουμε κι εμείς αδελφοί μου. Και να επιμένουμε στον Κύριο. Κύριε, εφόσον είναι μέσα στο θέλημά σου, δώσε τη λύση σε αυτό το οπότε πρόβλημα. Οπότε λέει μετά ο Κύριος, αυτό που είπε στη Χανανέα, το λέει και στον καθένα μας. Τώρα γεννηθεί το δικό σου θέλημα. Γιατί λέει στη Χανανέα, γεννηθεί το όσο θέλεις. Θέλεις. Επειδή τόση ώρα η Χανανέα τι έλεγε? Να γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Αφού λοιπόν τόση ώρα έλεγε η Χανανέα, να γίνει αυτό που θέλεις εσύ, Κύριε. Τώρα ο Κύριος την αμείβει. Την αμείβει και λέει, γεννηθεί το όσο θέλεις. Όπως θέλεις. Τι ωραία αυτή η ταύτιση των δύο θελημάτων. Να ταυτίζουμε το δικό μας θέλημα με το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος το επιβραβεύει. Απλώς το πρώτο το οποίο πρέπει να ζητάμε, αδελφοί μου, είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Το πρώτο που ζητάμε, Κύριε, μη μας στερήσεις της επορενής σου Βασιλείας. Δεν το αξίζουμε. Είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς θέλουμε, Κύριε, όπως έλεγε Όσιος Παΐσιος, να είμαστε όπου είσαι εσύ. Ναι, ναι. Όπου είσαι εσύ, Κύριε. Ναι. Εκεί να μας οδηγήσει η αγάπη σου. Το ξέρουμε λόγω των πτωσιών μας, των αμαρτωλών μας καταστάσεων, δεν το αξίζουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε όπου είσαι εσύ. Διότι εσύ είσαι η αγάπη, εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι η χαρά, εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι το α και το ω, εσύ είσαι ο ον, ο ίν, ο ερχόμενος, διότι εσύ είσαι τα πάντα. Επειδή πολλοί τηλεθεατές ασχολούνται και με τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Εκεί τι ακούγεται συνέχεια? Ότι έκανε προσποίηση ο παίχτης τάδε, ο παίχτης τάδε. Να ενθυμούμεθα όσοι ασχολούμαστε με τα αθλήματα και ακούμε τη λέξη αυτή προσποίηση, το τάδε παίχτη κλπ. Ότι υπάρχει και μια προσποίηση στην Καινή Διαθήκη που δεν έχει την έννοια αυτή του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, αλλά έχει την έννοια την ηθική και πνευματική. Που ο Χριστός δοκίμασε με την προσποίηση που έκανε την αντοχή, την αγάπη, την θερμότητα των δύο μαθητών. Μέτρησε την αγάπη τους.
Όπως τη μετράει και σε εμάς πολλές φορές, έτσι, μέσα από δοκιμασίες, έτσι, μέσα από δυσκολίες, μέσα από θλίψεις. Θα μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου για να μας δώσει τον στέφανον της ζωής. Αδελφοί μου, να βλέπουμε πολύ μακριά, πού δηλαδή, στο τέλος της παρούσης ζωής. Εκεί που ο Κύριος μας αναμένει, μας προσμένει, να μας στεφανώσει με τον αμαράντινο της δόξης στέφανο. Γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Όσες θλίψεις, όσες αντιξοότητες, όσες δυσκολίες, όσους πειρασμούς και να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας, να μην αποκάμουμε, να μην απελπιστούμε, να μην απογοητευτούμε, αλλά να βλέπουμε εκεί στο τέλος της διαδρομής μας τον Κύριο που κρατά τον στέφανο. Γίνου πιστός άχρη θανάτου. Ναι, κύριε Σκοντρά. Τώρα το επόμενο κείμενο να το πούμε απ' έξω προφορικά για να, πούμε, να προλάβουμε λίγο την ώρα. Τι λέτε? Είναι ναι. Γιατί λέει παρακάτω το κείμενο ότι μπήκαν στο σπίτι και στρώθηκε τραπέζι να φάνε. Και φαίνεται ότι επικεφαλής στο τραπέζι τέθηκε, τοποθετήθηκε ο ξένος αυτός που το συνόδευσε. Και έλαβε, λέει, τον άρτο. Και λέει το ρήμα αυτό το περίεργο για πολλούς, και κλάσας επεδίδου αυτής. Τεμάχησε. Και αφού το ετεμάχησε, η λέξη αυτή δεν είναι περίεργη, είναι πολύ ωραία λέξη. Είναι το ρήμα κλάοκλο που σημαίνει τεμαχίζω. Έχουμε τη λέξη αρτοκλασία, έχουμε τη λέξη κλάσμα. Τη λέξη κλάσμα, τη λέξη κλασικών που σημαίνει ταξινομημένο, για να μείνει αιώνιο. Γι' αυτό λέμε αυτό είναι κλασικό, δηλαδή μπήκε σε κάποια τάξη, σε κάποια σειρά και είναι τόσο δυνατό που αυτό θα μείνει αιώνιο. Και επειδή είπατε τη λέξη αρτοκλασία, αυτή είναι η σωστή λέξη, αρτοκλασία και όχι αρτοπλασία. Επειδή λέγεται αρτοπλασία από λάθος. Αρτοκλασία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε λοιπόν ο Κύριος πήρε τον άρτο λοιπόν της τραπέζης αυτής. Τον τεμάχησε. Τον τεμάχησε με τέτοιο τρόπο που θυμήθηκαν οι δύο μαθητές τον Κύριο πώς τεμάχιζε άλλες φορές τον άρτο όταν έτρωγαν και λέει αυτός είναι ο Κύριος. Την ώρα όμως εκείνη λοιπόν διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Τότε άνοιξαν τα μάτια τους και είπαν ότι αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο Μεσσίας μας, αυτός είναι ο Κύριός μας. Αλλά αυτός, λέει, άφαντος εγένετο από αυτόν. Και ξαφνικά έφυγε από τη μέση. Εδώ δεν πρόκειται για Θεία Λειτουργία. Είναι κλάσης άρτου εδώ, αλλά είναι άρτου τραπέζης κοινής. Όπως και στην έρημο. Όπως και στην έρημο. Στο θαύμα των πεντακισχυλίων. Εδώ λοιπόν είπαν τη φράση την περίεργη, την πιο ωραία φράση. Αυτή που πρέπει να τη λέμε όλοι μας οι χριστιανοί όταν ακούμε κάτι που είναι πνευματικό. Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν. Δεν νιώθαμε μέσα μας μια θερμότητα από το θείο φως που έβγαζαν τα θεία του λόγια? Ως ελάλη ημίν αντιοδό καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και ως διήνη γεννημάστας γραφάς. Και να προσέξουμε εδώ, αγαπητοί και θεοφιλέστατε, τι ωραίο συνδυασμό κάνει εδώ ο Λουκάς στο κείμενό του. Διηνύχθησαν αυτόν οι οθαρμοί, διήνη γεννημίδας γραφάς. Πότε άνοιξαν τα μάτια των μαθητών? Όταν ετοιμάστηκαν με το λόγο του Θεού μέσα στην πορεία αυτή μέχρι το χωριό, μέχρι να μπουν στο σπίτι. Τότε σιγά σιγά άνοιγαν τα μάτια και άνοιξαν τελικά τα μάτια μέσα στο σπίτι όταν ο Κύριος έκοψε, ετεμάχησε τον άρτο. Και τότε οι μαθητές αυτοί, αναστάντες την ώρα εκείνη, ενώ είπαν στον Χριστό βραδιάζει, έλα να μείνουμε στο σπίτι, τώρα αυτοί τι είπανε? Ας βράδιασε, θα ξαναπάμε στο Ιεροσόλυμα, άλλα 11 χιλιόμετρα, για να πούν το νέο στους 11 μαθητές και στους άλλους ότι ανέστη ο Κύριος. Και πράγματι, λέει, επέστρεψαν και έβρον συνηθισμένους τους 11, αγαλωμένο παιδί πήγανε και τους συναυτείς λέγοντας ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και όφθη σήμονη. Και αυτοί εξηγούν του τα εντιοδό και εγνώστη αυτής εν την κλάση του άρθρου. Συμπέρασμα. Δύο συμπεράσματα θα εφηλέσετε από την πλευρά τη δική μου. Πράγματι εδώ οι μαθητές αυτοί είχαν επιτυχημένη συνάντηση. Κινήθηκαν με την καρδιά τους στον Κύριο, ήρθε και ο Κύριος και πράγματι συγκινήθηκαν. Δεύτερο συμπέρασμα. Αυτό που συνέβη εδώ στην πορεία προς Εμαούς, κατά αναλογία, τηρημένων των αναλογιών, συμβαίνει και με τη Θεία Λειτουργία. Τι έχουμε εμείς στη Θεία Λειτουργία? Πρώτα-πρώτα την τράπεζα του λόγου με το λάμδα μικρό. Δηλαδή, ακούμε τα λόγια του Κυρίου.
Και όταν ακούμε τα λόγια του Κυρίου, μπαίνει μέσα μας ο Λόγος, ο ίδιος ο Κύριος. Και μετά από λίγο τι έχουμε, την τράπεζα της ευχαριστίας, την τράπεζα του αίματος, την τράπεζα της θείας ευχαριστίας. Αυτό που έγινε εδώ, βέβαια ήταν τράπεζα, κοινή τράπεζα, αλλά στη θεία λειτουργία είναι η τράπεζα της θείας ευχαριστίας. Να μετέχουμε στη θεία λειτουργία, γιατί θα νιώσουμε κι εμείς αυτό που λέει εδώ το κείμενό μας. Να είναι η καρδιά ημών θερμενωμένη, καιωμένη, αγαλωμένη, εφρενωμένη. Έτσι είναι η ζωή μας ευτυχισμένη. Να έχουμε τέτοια ευτυχία την παρουσία του Κυρίου στην καρδιά μας. Γιατί τι είναι η καρδιά μας? Μια μυστική κρύπτη που είναι πολύ κοντά μας, αλλά δεν την ξέρουμε. Θα την ανοίξουμε την καρδιά μας, θα τη μάθουμε την καρδιά μας όταν ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Και όταν ανοίξουμε με το Ευαγγέλιο, θα ανοίξει και η καρδιά μας και θα ενθρονιστεί στην καρδιά μας αυτή που έχουμε ο Κύριος. Και φυσικά δεν είναι λόγος για την σαρκική καρδία, έτσι, αλλά για την πνευματική καρδία που είναι το κέντρο όλων των επιθυμιών. Το βαθύτερο είναι της ύπαρξης μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, Υιέ μου, δώσμη συν καρδία. Και εδώ το ερώτημα. Πόσο διατεθειμένοι είμαστε να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο? Ή πού έχουμε δώσει την καρδιά μας, αδελφοί μου? Στον Κύριο ή στα υλικά πράγματα, σε δόξες, αξιώματα, υλικά αγαθά, πρόσωπα? Τι λέμε, μου κλέψε την καρδιά? Έχω δώσει την καρδιά μου εκεί? Λάθος. Λάθος. Την καρδιά μας τη δίνουμε στον Χριστό. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και αγωνιζόμαστε να σωθούμε, να αγιαστούμε και δεν δίνουμε, δεν αγαπάμε τίποτε περισσότερο από τον Κύριο. Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Μακάρι, αδελφοί μου, να έχουμε κι εμείς ιδίαν συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν την έχουμε μέχρι σήμερα. Σαν κι αυτή που είχε ο Λουκάς και ο Κλεόπας πορευόμενοι προς Εμαούς. Από καρδίας ευχόμεθα ταπεινά να έχετε όλα τα καλά του Θεού, όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους αδελφούς, την Ελλάδα και τον κόσμο. Όλους σας εναγκαλιζόμαστε και προσευχόμαστε και εμείς σας έχουμε στις καρδιές μας, στις προσευχές μας και να δώσει ο Θεός να ανταμώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δόξα το Αναστάντη Κυρίω ημών Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν.